αλλά και συνολικά η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προσπαθεί να συγκαλύψει μια δολοφονία ενός 19χρονου συμφοιτητή μας, η οποία καμία σχέση δεν είχε με συμπλοκές οπαδών, η οποία έχει να κάνει με ομαδοποιήσεις, οι οποίες δίνουν εγκληματικούς όρους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό είναι φανερό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και ίσα ίσα αυτές οι ομαδοποιήσεις λειτουργούν ακριβώς και στη βάση των επιχειρηματικών συμφερόντων που εμπλέκονται εντός του αθλητισμού, εντός των οπαδών και εντός συνολικά των ομάδων, και καταφέρνουν και να οπλίζουν αυτά τα μεγάλα συμφέροντα τα χέρια τέτοιων ανθρώπων, και να έχουμε και το αίμα ενός ανθρώπου σήμερα να υπάρχει ακόμα στα σκαλιά και το καθεξής. Σήμερα λοιπόν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι φοιτητές από όλα τα επιθέτα είμαστε εδώ πέρα ακριβώς για να προτιμήσουμε τη χώρα τιμής, για να μην υπάρξει κανένας άλκης ποτέ ξανά, για να οι αρμόδιοι και όσοι ευθύνονται να επιτέλους να βγουν στο προσκήνιο, να καταδικαστούν και αυτοί οι οποίοι κάναν αυτό το αποτρόπο έγκλημα, αλλά και αυτοί που τους οπλίσανε το χέρι. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε πως όλη η κοινωνία και όλοι μαζί θα πρέπει να παλέψουμε και να αγωνιστούμε με έναν τρόπο απέναντι σε κάθε πράγμα, απέναντι σε κάθε κυβερνητικό τρόπο με τον οποίο τέτοια πράγματα και συγκαλύπτονται, και προσπαθούν και να μιλήσουν και γύρω από τη θεωρία των δύο άκρων, να καταδικάσουν τη βία με έναν αόριστο τρόπο, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ασκούν τη βία και οι οποίοι με έναν τέτοιο τρόπο, άμα δεν στοχοποιηθούν και δεν περιθωριοποιηθούν από την ίδια την νεολαία και από την ίδια τον λαό συνολικά, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν.